σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Μαρτίνς έχει προκρίνει τη λύση του Μπακάρ Καμαρά του Άρη, με ποια έννοια, ότι θέλει έναν ακόμα παίκτη στην επίθεση. Δεν έχει να κάνει, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν έχει να κάνει με τον Ελαραμπή ή με τον Τικίνιο. Πρόκειται για μια επιπλέον λύση που θέλει ο Μαρτίνς, ένα παίκτη που να μπορεί να παίξει περιφερειακά, γιατί δεν τον θεωρεί κλασικό εννιάρι και δεν είναι κλασικό εννιάρι, ασχετά αν παίζει και στην Ερφόρο Καμαρά, αλλά μπορεί να παίξει και περιφερειακά, να τραβηχτεί λίγο και στα πλάγια, να δώσει μάχες με τα αντίπαλα στόπερ, να είναι γρήγορος στα εκτός έδρας παιχνίδια, ως μια λύση επιπλέον, έτσι, να το ξεκαθαρίζω αυτό. Νομίζω ο κόσμος ότι λοιπόν, αν δεν ανανεώσει ο Αραμπή θα έχει βασικό τον Καμαρά. Βάλε άνω τελεία, θέλω να το συζητήσουμε. Ναι, πραγματικά παίρνεις πόντο από μένα, γιατί όλο αυτό το πράγμα είχε φτάσει και στα δικά μου τα αυτιά και προχθές, μάλιστα για αυτό το λόγο, είχα ρωτήσει και το Χαλιάπα με στυλ. Ο Χαλιάπας είπε τι συμβαίνει στον Άρη. Ναι, τον θέλει ο Μαρτίνς. Θα τον ήθελε ο Μαρτίνς. Εδώ τώρα όμως πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με το γήπεδο.